Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε και εμείς να αποτίσουμε φόρο τιμής σήμερα στον Γρηγόρη Λαμπράκη που δολοφονήθηκε από τις παρακρατικές οργανώσεις και να θυμίσουμε ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης πάλευε για την ειρήνη με συνθήματα έξω το ΝΑΤΟ και οι βάσεις. Οπότε δεν θέλω να ανοίξω μέτωπο, αλλά ορισμένοι οι οποίοι έχουν υπογράψει με 88 υπογραφές και τα δύο και μάλιστα θεωρούν και το ΝΑΤΟ ιερή συμμαχία, καλό είναι να είναι συμμαζεμένοι. Όμως, το κύριο είναι ότι σήμερα το πρωί πέθανε ο γιος του, ο Γιώργος Λαμπράκης. Ένας σεμνός αγωνιστής της ειρήνης, πρωτοπόρος στους αγώνες, που έχει κάνει όλους, από όσο γνωρίζω, γιατί είμαι Γενικός Γραμματέας, ήμουν στην Επιτροπή Ειρήνης αλλά και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, έχει κάνει όλες τις πορείες μετά τη μεταπολίτευση, τις μαραθώνιες εννοώ, ήταν μέλος του ΚΚΕ και ένας σεμνός αγωνιστής που δεν αξιοποίησε ποτέ αυτό το όνομα, δούλευε εργάτης Δήμου στον Πειραιά, εργάτης Δήμου και στα Σκουπιδιάρικα, παραδείγματος χάριν, είναι ένα, πώς να πω, ένα δείγμα για τι αγωνιστής ήταν και να εκφράσουμε και τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και γενικότερα. Είναι κρίμα που χάθηκε προώρα. Μεγάλος αγωνιστής και κομμουνιστής. Γιώργος Λαμπράκης. Αιώνια η μνήμη του.